Στον Ιερό Μητρό Πολιτικό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου γράφτηκε το μεσημέρι ο επίλογος της πορείας του βουλευτή Χανίων της Νέας Δημοκρατίας Μανούσου Βολουδάκη, που έσβησε το πρωί της Τετάρτης νικημένος από τον καρκίνο. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, η σύζυγός του, Σέβια Μανατίδου, και τα τρία παιδιά του συνόδευσαν πεζή τη Σωρό, που μεταφέρθηκε με πομπή στο κημητήριο του Αγίου Λουκά. Στην εξόδιο ακολουθία έδωσε το παρόν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγό του Μαρέβα, ο Πρόεδρος της Βουλής Κώστας Στασούλας, υπουργοί της Κυβέρνησης, βουλευτές, με τους οποίους ο εκλοιπών πορεύτηκε στην κοινοβουλευτική του διαδρομή, εκπρόσωποι κομμάτων και της αυτοδιοίκησης. Στον επικίδιο λόγο του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη ζωή του Μανούσου Βολουδάκη με μια αναφορά στον ανήφορο του Καζαντζάκη. Έτσι μονάχα σώζεται η ζωή, γράφει στο τελευταίο του βιβλίο που εκδόθηκε πριν από λίγο. Και τι θα τη σώζεται, ανεβαίνει, απαντά ο ίδιος. Και εσύ, Μανούσο, πρόλαβες να τιμήσεις και να σώσεις τη ζωή, ανεβάζοντας σε ήθος, προσφορά, σε συνέπεια και σε ευγένεια, κάνοντας καλύτερο ό,τι σε απασχολούσε, κάνετε καλύτερους όλους εμάς γύρω σου. Καλό ταξίδι, φίλοι. Τον Χανιώτη πολιτικό αποχαιρέτησαν με συγκίνηση ο εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Μητροπολίτης Κηδονίας και Αποκορώνου Δαμασκηνός και ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος. Φεύγεις όπως ήρθες, με τα χέρια τα θαρά, έτοιμος, αξιοφρεπής, ακέραιος ως το τέλος. Σοφία το κύμα, δικαιοσύνη δέντε καθαρότης, παλαμβάτων οικοδομημάτων κάλλη. Εμείς ευδιαιτόμενος ευδιάλλοντας. Αυτές ήταν οι αρετές που στόλιζαν το πρόσωπο του Μανούσου. Για το ήθος και τις αρχές του Μανούσου Βολουδάκη, για την αγάπη του στα Χανιά και τους δεσμούς του με τα Σπακιά, μίλησαν ο Χρήστος Χωμενίδης, που υπήρξε στενός φίλος του, η βουλευτής Αθηνών Όλγα Κεφαλογιάννη και ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδυράκης. Είναι ο Μανούσος ο πιο ευθύς, ο πιο έτοιμος, από τους πιο γενναίους και φωτεινούς ανθρώπους που έχω συναντήσει στη ζωή μου. Η Κρήτη ρέει στο αίμα του. Η σχέση του με την πολιτική είναι κυταρική. Πηγαίνει γενιές πίσω. Φτάνει σε εποχές επικές. Σίγουρη ότι αναχωρεί γαλήνιος, γιατί πέτυχε στη σύντομη διαφορά όσα έχει μοιραστεί. Ο Μανούσος θα παραμείνει πάντα ζωντανό στις καρδιές μας. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την αγάπη που τόσο απλόχερα μοιράστηκε μαζί μας. Όλοι μαζί σήμερα αποχαιρετάμε έναν ευπατρίδη που προσέφερε με απόλυτη συνέπεια, ήθος, ευγένεια, εντιμότητα και εργατικότητα στα Χανιά. Φεύγει τρόλα, έχοντας όμως καταφέρει να αφήσει ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πολιτική ζωή της Κρήτης και της Ελλάδας. Με μαντινάδες είπαν το τελευταίο αντίο στον δικό τους Μανούσο, ο πρόεδρος της Ένωσης Σφακιανών και εκπρόσωπος του Δήμου Σφακίων. Στον τελευταίο ασπασμό, μέσα στη βροχή, στο κρύο, θα πω κουμπάρε χαιρετώ, μα δεν θα πω αντίο. Καλό ταξίδι, Μανούσο. Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα, αγαπητέ μας Μανούσο. Σε αποχαιρετούμε με σφιγμένα χείλη και δάκρυα στα μάτια, μα και με ένα παράπονο που έκλεισε σε μια μαντινάδα μια σφακιανή γερόντισσα που συσσευόταν και σ' αγαπούσε. Βολούδι, γιατί δεν έστειλες στα σφακιά χαμπάρι να σφάξουν το χάραντα, εσένα να μην πάρει. Αιωνίως ημί. Με βαθιά θλίψη συνόδευσαν τη Σωρό συνεργάτες του από το πολιτικό του γραφείο στα Χανιά, από όπου ξεκίνησε το πρωί η πομπή προς τη Μητρόπολη. Στο κημητήριο του Αγίου Λουκά, τον Μανούσο Βολουδάκη αποχαιρέτησαν βρακοφόροι, τραγουδώντας το έπος του Διγενή.